δρομολόγιο διαφυγής του δράστη και των τυχών συνεργών του από το σημείο που εγκατέλειψαν και περιπόλησαν το αυτοκίνητο και το όπλο που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση σε βάρος του Ντάρκο Κοβάσεβιτς προσπαθούν να εντοπίσουν οι αστυνομικοί της ασφάλειας. Εξετάζουν οπτικό υλικό από κάμερες σπιτιών στη γύρω περιοχή. Αυτό που τους προβληματίζει ακόμη είναι το γεγονός ότι δεν έχουν βρεθεί οπλοί, κάλικα ή βολίδα στον τόπο της επίθεσης. Αξιοποιώντας τα έως τώρα στοιχεία, οι αστυνομικοί πιθανολογούν ότι σκοπός ήταν ο εκφοβισμός και η προειδοποίηση του βετεράνου όσων των γηπέδων. Ο ίδιος προχώρησε σε ανάρτηση στα social media. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους μου τους φίλους και όλους τους ανθρώπους που νοιάστηκαν για μένα και μου έστειλαν την αγάπη τους σχετικά με την απέσια εμπειρία που σόκαρε εμένα και την οικογένειά μου. Δεν είμαι πρόσωπο που σχετίζεται με συγκρούσεις, δεν έχω και δεν είχα εχθρούς, αυτά τα πράγματα δεν με ενδιαφέρουν. Ήμουν πάντα αθλητής, οικογενειάρχης και αυτά τα δύο είναι που έφτιαξαν τη ζωή μου. Η είδηση της μαφιόζικης ενέδρασης σε βάρος του Ντάρκο Κοβάσεβιτς έχει συγκλονίσει και τη χώρα του, όπου μέχρι πρότινος ήταν τεχνικός σύμβουλος στην ποδοσφαιρική της Ομοσπονδία. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είμαι σοκαρισμένος. Είναι κάτι που δεν ταιριάζει σε καμία περίπτωση με τον Ντάρκο. Δεν είναι ο τύπος που έρχεται σε συγκρούσεις. Το αντίθετο θα έλεγα. Άκουσα πως ο Ντάρκο είναι καλά και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών έχουν μπει και δύο δικογραφίες που είχαν σχηματιστεί πριν από λίγα χρόνια σε βάρος συγγενικού προσώπου του Ντάρκου Κοβάσεβιτς. Το άτομο αυτό είχε εμπλοκή με τον νόμο, τόσο για υπόθεση ναρκωτικών, όσο και για την πρόκληση σοβαρού τροχαίου δυστυχήματος υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο Κοβάσεβιτς, που τους τελευταίους μήνες έχει καθήκοντα σκάουτερ στον Ολυμπιακό, την ομάδα που έκλεισε τη μεγάλη του καριέρα, δείχνει την εμπιστοσύνη του στις ελληνικές αρχές. Το μόνο που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι πιστεύω στη δικαιοσύνη και αφήνω την κατάσταση στα χέρια της αστυνομίας να κάνει τη δουλειά της. Της έχω εμπιστοσύνη ότι θα ανακαλύψει την αλήθεια και το κίνητρο πίσω από το φρικτό γεγονός. Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Για μία ακόμη φορά, θέλω να ευχαριστήσω όλους σας για την ανησυχία σας και τα όμορφα μηνύματά σας αυτές τις ημέρες. Από την πρώτη στιγμή, σερβικές διπλωματικές πηγές στην Αθήνα είναι σε επαφή με την ασφάλεια, ώστε να έχουν ενημέρωση για την υπόθεση Κοβάσεβιτς.